Και να αλλάξουμε θέμα για να έρθουμε στην ανεργία τώρα, κυρίες και κύριοι, που προσλαμβάνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας έφτασε στο 21,8% τον Ιανουάριο, αυξημένο δηλαδή κατά 7 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. Εκεί όμως που πραγματικά η κατάσταση είναι εφιαλτική, είναι η ανεργία στους νέους μέχρι 24 ετών, φτάνει το 50%. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ανεργία που τον Ιανουάριο έφτασε το 21,8% αυξημένη κατά 7 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο και κατά 0,6 μονάδες σε ένα μήνα. Οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1.084.000. Μέσα σε ένα χρόνο 344.913 άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Δηλαδή περισσότεροι από 945 άνθρωποι έχαναν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Μέσα σε ένα μήνα 32.330 προσθέθηκαν στις λίστες της ανεργίας. Είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, δύσκολα για όλους και δεν βλέπουμε και φως πουθενά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά κάποιοι επωφελούνται από αυτά και περιμένουν εκλογές. Πόσο καιρό ψάχνετε για δουλειά? Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος από τον Ιανουάριο. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι ψάχνουμε για δουλειά, είναι το θέμα ότι μας κοστάνε λεφτά. Να πάμε να δουλέψουμε για να δουλεύουμε τσάμπα? Δεν δουλεύουμε. Γυρίζουμε γύρω-γύρω και προσπαθούμε να βγάλουμε το μερογάματο. Αλλά δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν πάει τίποτα καλά και δεν υπάρχει φως για κανέναν και πουθενά. Από την ανεργία βάλλονται περισσότερο οι γυναίκες, καθώς μία στις τέσσερις είναι άνεργη με το ποσοστό να φτάνει το 25,7%, αυξημένο κατά 7 μονάδες σε ένα χρόνο. Ενώ στους άντρες το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 18,7%. Για τις γυναίκες περισσότερο, ναι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε, γιατί εμείς έχουμε και κοπέλες και άνδρες, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ανθρώπους μας. Με κάποια μείωση των ωρών. Ανεξέλεγκτη είναι η άνοδος του ποσοστού ανεργίας στους νέους, καθώς ένας στους δύο ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι άνεργος, με το ποσοστό να φτάνει το 50,8%, αυξημένο κατά 13,7 μονάδες σε ένα χρόνο. Αυξημένα είναι τα ποσοστά και σε πιο παραγωγικές ηλικίες, καθώς στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών το ποσοστό φτάνει το 28,7% και στις ηλικίες 35 έως 44 ετών το 17,9%. Στην ηλικιακή ομάδα 45 έως 54 ετών το ποσοστό φτάνει το 15,6%. Εξαιρετικά δύσκολα. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα απολύτως. Μας έχει σκάψει όλους ζωντανούς. Είχα στείλει βιογραφικό σε μια εταιρεία που δούλευε ένας μαθητής μου, που δεν ήξερε όσα ξέρω εγώ, που τη δίδασκα, και πήραν τον μαθητή μου με 400 ευρώ μηνιάτικο. Γιατί αυτό που θα τους επισέφερα εγώ και τη γνώση μου και τα πτυχία μου θα έπρεπε να τα πληρώσουν. Είναι απαράδεκτη. Είναι όλοι απαραδεκτοί. Τον Ιανουάριο το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στην Αττική, όπου άγγιξε το 23,2%. Ακολουθούν η Μακεδονία και η Θράκη με ποσοστό 22,6%, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία με 22,5% και η Θεσσαλία και η Στερεά με το ίδιο ποσοστό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Σκέφτομαι τα παιδιά μας τι υποφέρουν. Βλέπω τώρα είναι της μόδας και το άλλο, ότι δουλεύουν τα παιδιά και δεν πληρώνονται. Είναι και αυτή μια περίπτωση. Τον Ιανουάριο ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 21.066 άτομα. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Πάπης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Πάπη. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο με ποσοστά ανεργίας κοντά στο 22% και για νέους, ένας στους δύο νέους, κάτω των 24. Ναι, ήταν ένας στους τέσσερις νέους πριν μπούμε στην περίοδο αυτή που διανύουμε με τη μεγάλη ύφεση και έγινε τώρα ένας στους δύο. Ο βασικός λόγος είναι η ύφεση, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι η αγορά εργασίας ήταν φτιαγμένη με ένα τέτοιο τρόπο ώστε δεν επέτρεπε την γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεων παρά μόνον εάν επέλεγαν την ανεργία για τους εργαζομένους τους. Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις, καθώς δέχτηκαν απανωτά χτυπήματα, μείωση του τζίρου, πολύ μεγάλη αύξηση των φόρων, έπρεπε κάπου να προσαρμοστούν. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν δυστυχώς ήταν να μειώσουν το προσωπικό τους. Αυτό γιατί δεν υπήρχε το πλαίσιο που να μπορέσουν να κινηθούν, να βρουν άλλους τρόπους, ας πούμε? Είναι πολύ πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να μειώσουν, για παράδειγμα, τις αμοιβές. Σε άλλα κράτη, σε άλλες εποχές, στη Γερμανία όμως συγκεκριμένα, στην αρχή της δεκαετίας, κάναν ακριβώς αυτό. Μοίρασαν τη δουλειά μεταξύ των εργαζομένων και η συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του συνδικάτου ήταν: θα κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας, σχεδόν όλες, αλλά θα μειωθεί η αμοιβή του καθενός. Ας πούμε στη Volkswagen το 2002, αν θυμάμαι καλά, ρώτα το να σημαίνει όταν το βρεις, δούλευαν τέσσερις μέρες. Αυτό εδώ δεν έγινε. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν. Και όχι μόνο δεν μπορούσαν να γίνουν, αλλά
πήρε την απόφαση η κυβέρνηση Παπανδρέου να μην το κάνει αυτό, να το εμποδίσει. Ήταν η κυρία Κατσέλη, όπως θυμάσαι. Και ταυτοχρόνως την ίδια στιγμή ο Παπακοσταντίνου φορολογούσε. Ο συνδυασμός ήταν σαν να βάζει τις επιχειρήσεις στη μέση και να τους βαράς από τις δύο μεριές. Τις στραγγάλισε. Οι επιχειρήσεις κάνανε αυτό που μπορούσαν να κάνουν και αμέσως μεγαλώσει η ανεργία. Είναι καταπληκτικό. Πρόσεξε τώρα τι άλλο έγινε ταυτοχρόνως. Το κράτος που πάντοτε προσλάμβανε, ανεξαρτήτως τώρα αν ήταν ρουσφέτια ή όχι, δεν έχει σημασία. Έδινε δουλειά. Δεν προσέλαβε τίποτε. Η ΔΕΚΟ, το ίδιο. Δεν προσέλαβαν τίποτε. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προσλάβουν διότι αυτές παίζανε με το υπερβάλλον εισόδημα. Αυτό εξαφανίστηκε. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες, τα έργα ευλήθησαν, διαλύθηκαν δηλαδή, προκειμένου να ξαναυπογραφούν οι συμβάσεις. Φαίνεται ότι σου κλείνω το μάτι, φαίνεται, ελπίζω, και παρέλυσαν τα πάντα. Άρα, από την άλλη μεριά, έχουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοί που δεν τα καταφέρνουν, οι οποίες, σου είπα, τα περιθώρια κέρδους που είχαν, τα είχαν όταν ήμασταν έτοιμοι να τους πληρώσουμε. Τώρα, αντί να το πάρω εκεί, πάω σε ένα κατάστημα που είναι πιο φτηνό. Οι ακριβές υπηρεσίες, κομμωτήρια, ιστιτούτα, γυμναστήρια, εστιατόρια, διασκέδαση, διαλύθηκαν. Ήτανε μεγάλο μέρος της απασχόλησης. Το ίδιο πάρε τον κλάδο των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα στο πρώτο τρίμηνο του 2012 πουλήθηκαν 18.000 καινούργια αυτοκίνητα. Το 8 είχαν πουληθεί στην ίδια, το πρώτο τρίμηνο. 79 και το 2004 80. Και είναι τόσα επαγγέλματα στον τομέα του αυτοκίνητου. Βάλε όλη την αλυσίδα αυτή. Αυτό ήταν μια τεράστια καταστροφή. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι η μεγάλη ανεργία είναι στους νέους, όπως το είπαμε. Είναι ένα στους δύο όμως και σε εκείνους οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να πάνε πάνω από το λύκειο. Άρα είναι στους νέους, είναι στους ανειδίκευτους, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Διότι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να μπουν κάπου. Θέλω να σε ρωτήσω αν τους προσεχείς μήνες, περιμένουμε και κάποιες άλλες αλλαγές ό,τι αφορά τα εργασιακά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κοίτα, εδώ υπάρχει καταρχήν ένας μύθος ότι, για παράδειγμα, ο νόμος, το δεύτερο μνημόνιο που λέμε, γράφει ότι οι μισθοί θα πέσουν στο επίπεδο Βουλγαρίας. Η αλήθεια είναι, και το διάβαζα τώρα ξανά, μήπως έχω κάνει λάθος, ότι αυτό αφορά τη μείωση του κατώτατου μισθού και ειδικότερα την μείωση κατά 22% για τους νέους το κάτω των 25. Και τα δύο αυτά σκοπό έχουν να βοηθήσουν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει όμως καμία άλλη αλλαγή στους μισθούς. Οι μισθοί σταδιακά θα προσαρμοστούν, αλλά αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς και σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους. Άρα από εδώ και πέρα ελπίζουμε ότι πρώτα ο Θεός θα σταματήσει αυτή η ραγδαία άνοδος της ανεργίας. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι να σταματήσουν οι φόροι. Πράγματι το πρόγραμμα τώρα λέει ότι δεν υπάρχουν οι φόροι. Και το δεύτερο είναι να ρυθμιστούν τα προβλήματα των τραπεζών. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε η ανεργία θα συνεχίσει και μετά τον Οκτώβριο, ότι μέχρι τότε το θεωρώ δεδομένο, να ανεβαίνει. Λοιπόν, μας είπες τα άσχημα νέα. Έχουμε και καλά νέα. Κοίτα να δεις, το καλό νέο το βρήκα διαβάζοντας μια μελέτη του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και λέει το εξής. Λέει ότι όλες οι χώρες θα πάνε σε μείωση του χρέους. Αυτή είναι η ζωή της επόμενης γενιάς. Λένε δηλαδή ότι μέχρι το 2050 όλοι θα πρέπει να κατεβάσουν το δημόσιο χρέος ως αναλογία του ακαθάριστου χώρου προϊόντος γύρω στο 50%. Και το ευχάριστο ήταν, αν θέλεις, το καλό νέο, είναι ότι οι χώρες, αν μπορούμε να έχουμε το διάγραμμα, οι χώρες που τώρα αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα, εμείς είμαστε με το κίτρινο εκεί όπως βλέπεις, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι κοντά, το νούμερο που βλέπεις εκεί είναι τι πλεόνασμα χρειάζεται, πρωτογενές, δηλαδή έσοδα του προϋπολογισμού, μεγαλύτερα από τις δαπάνες του προϋπολογισμού, για να προσαρμοστούμε μέχρι το 2050. Εμείς λοιπόν, αυτές οι χώρες θα χρειάζονται μικρότερο από ό,τι βλέπεις ποσοστό πλεονάσματος από ό,τι επόμενες, που είναι η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Η μπάλα στα 3α. Που σημαίνει ότι ο ορίζοντας μπροστά είναι ένας και μοναδικός. Να μειώσουμε τα χρέη μας. Ναι, υπάρχει. Άρα, ας το βάλουμε στο μυαλό μας αυτό και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μπροστά μας δύσκολα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να σώσουμε την επόμενη γενιά. Μπορούμε και οφείλουμε.